Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Γεια σας. Προσδεθείτε. Ετοιμαστείτε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, αυτό είναι το ψυχοκπαιδευτικό μας κανάλι και πάμε για μια ιστορία πρώτου ραντεβού, μια ιστορία για γερά νεύρα. Δεν σας κρύβω πως όταν διάβασα το email της κοπελάς βγήκα από τα ρούχα μου. Μεταφορικά, γιατί όπω βλέπετε τα φοράω τα ρούχα μου και με φοράνε ακόμη. Λοιπόν, η κοπέλα Πήγε ένα πρώτο ραντεβού από την κόλαση. Έτσι θα το ονομαζα εγώ. Πρώτο ραντεβού από την κόλαση. Και μετά από αυτό το πρώτο ραντεβού από την κόλαση έμεινε με την επορία, με την απορία. Αν αυτό ήταν νάρκισος ή αν αυτή χειρίστηκε λάθο το πρώτο ραντεβού. Εγώ τη απάντησα στο mail. Κάρα νάρκισο, κάρα τοξικό και εμετικό. Και θα το κάνω vlog. Αγαπητή κυρία θέκη. χαίρομαι που επικοινωνώ μαζί σας καταρχάς να σας πω ότι αυτό που κάνετε είναι εξαιρετικό, αφού με τα βίντεο σας βοηθάτε απίστευτα και ενδυναμώνετε τον κόσμο που σας παρακολουθεί. Ευχαριστώ αγάπη μου για τα καλά σου λόγια. Με αφορμή το podcast Ναρκισισμός, ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια δική μου εμπειρία, χωρίς να είμαι σίγουρη αν είναι όντω σχετική. Είναι εξαιρετικά σχετική. Πρόσφατα είχα βγει για ραντεβού με έναν άντρα στα 42. Έναν άντρα με πολύ καλή δουλειά, και πολλά υποσχόμενο, τον οποίον όταν τον είδα για πρώτη φορά εκεί που γνωριστήκαμε, μου είχε κάνει πολύ καλή εντύπωση. Εγώ νομίζω ότι σου το σύστησαν επίτηδες αυτόν, ναι, ναι, Κάτι σαν ένα ιδιόμορφο, ιδιότυπο προξενιό. Ο συγκεκριμένο άντρα καθυστέρησε στο ραντεβού για 10 λεπτά. Και ενώ τον περίμενα στον εσωτερικό χώρο του μαγαζιού που πήγαμε, όταν έφτασε, μου είπε, δεν με ρώτησε, να σηκωθώ για να καθίσουμε στον εξωτερικό χώρο. Άρα πρώτη κόκκινη σημαία ότι καθυστερεί στο ραντεβού και δεύτερη κόκκινη σημαία ότι έρχεται και σε διατάζει. Εδώ θα σου πω μια ιστορία. Ήμουνα πολύ μικρή, μικρή δηλαδή ήμουνα ξέρω εγώ 15-16 χρόνια και έκανα παρέα με μεγαλύτερες. Και ήταν μια κοπέλα η οποία ήταν 25 ετών τότε, είχε τελειώσει τι σπουδέ τη, είχε έρθει στην Κύπρο και ενδιαφερόταν πάρα πολύ για αυτήν ο αδερφό μια φίλη τη. Ο οποίο είχε ένα πάρα πολύ καλό επάγγελμα. Νομίζω είχε το ίδιο επάγγελμα με αυτόν τον τύπο. Και αυτό της είχε κάνει κόρτε και αυτηνής και άλλη μια κοπέλα, ωραία και καλή κοπέλα. Όταν λέω καλή κοπέλα, ενώ με καλό χαρακτήρα, agreeable. Είναι πολύ γλυκίτατε κοπέλες και οι δύο. Και οι δύο τον απέρριψαν. Η μία όμω, θυμάμαι, ήμουνα μπροστά που έλεγε ότι ο λόγο που τον απέρριψε είναι όταν ήρθε να την πάρει με τη Mercedes από το σπίτι τη. Αυτή πάτησε το κουμπί για να κατέβει λίγο αέρα, να κατέβει λίγο το παράθυρο να μπει αέρα στο αυτοκίνητο, και αυτό ανέβασε το παράθυρο χωρί να τη πει τίποτα. Και λέει από αυτό και μόνο κατάλαβα ότι είναι παλιό χαρακτήρα και δεν προχώρησε γνωριμία. Και εγώ τότε που ήμουν χαζή, που ήμουν έφηβο, που ήμουν άβγαλτη, που είχα μέσα στο μυαλό μου ρομαντισμού και αυτά, λέω, «Μα, γιατί το έκανε αυτό το πράγμα, Δηλαδή μου φάνηκε και λίγο ότι κλωτσούσε την τύχη τη. Τελικά, επειδή είναι άνθρωποι που του γνωρίζω, ο άνθρωπο αυτό εξελίχθηκε σε έναν εξαιρετικά κακοποιητικό σύζυγο. Πήρε μια άλλη κοπέλα, ούτε μία, καμία από που να τη ξέραμε, δεν τη γνωρίζαμε. Ήταν μια κοπέλα η οποία ε, ήταν και ξένη κιόλα, δεν ήταν Κύπρια. Ε, και εκ των υστέρων τον χώρισε και είχαν έτσι ένα πολύ έντονο διαζύγιο και τον κατηγόρησε και για βία. Και μετά έλεγα πόσο μυαλό είχε η άλλη η οποία κατάλαβε από αυτό το σημάδι ότι δηλαδή τη πάτησε το κουμπί να τη κλείσει το παράθυρο χωρί να τη πει, θα μπορούσε να τη πει κρυώνω να το κλείσω, τίποτα. Ήταν αυταρχικός και έκανε πράγματα για αυτήν, αποφάσιζε για αυτήν από την πρώτη στιγμή που την είδε. Λοιπόν, μέχρι τώρα έχουμε δύο κόκκινε σημαίε. Άργησε 10 λεπτά στο ραντεβού και σε διέταξε να πάτε να καθίσετε έξω. Να σημειώσω ότι ο ίδιο διάλεξε το χώρο και το χρόνο τη συνάντηση, διαφοροποιώντα την αρχική πρόταση που είχα εισηγηθεί. Μάλιστα. Από τα πρώτα λεπτά της συζήτησης άρχισα να αισθάνομαι ότι δεν ταιριάζομαι, ένιωθα μια δυσφορία και ότι βίωνα κάτι τρομερά βασανιστικό που δεν είχα ξανανιώσει και ήθελα να φύγω, πράγμα που δεν έκανα. Λοιπόν, η τρίτη και πιο σημαντική σημαία που ανέμιζε μπροστά στα μάτια σου ήταν το κάτι ίστιξ σου, η διέστησή σου που εξεγέρθη. Το σώμα σου σε ειδοποίησε για το ότι βρίσκεσαι σε ένα τοξικό ναρκοπαίδιο, το σώμα σου. Πόσο ωραία το περιγράφεις. Από τα πρώτα λεπτά της συζήτησης άρχισα να αισθάνομαι ότι δεν ταιριάζουμε, ένιωθα μια δυσφορία και ότι βίωνα κάτι τρομερά βασανιστικό που δεν είχα ξανανιώσει και ήθελα να φύγω. Πράγμα που δεν έκανα. Το καταλαβαίνω από ευγένεια να παραμείνει, αλλά μετά από όλα αυτά να ρωτά αν δεν το χειρίστηκε καλά. Θέλει ψυχοθεραπεία, οξία αμέσω. Έισαπε, soon as possible. Πιο συγκεκριμένα ξεκίνησε ένα μονόλογο από μέρου του, όπου η στάση του ήταν άκαμπτη, απόλυτη, χωρί ίχνο ενσυναίσθηση για διάφορα θέματα. Αισθανόμουν ότι δεν είχα κανένα έλεγχο τη συζήτηση και ότι εκείνο με την εφράδια του λόγου του οδηγούσε τη συζήτηση εκεί που ήθελε και έπαιρνε εκείνε τι απαντήσει που ήθελε. Επιβλητικό, αυταρχικό και χειριστικό. Στη συνέχεια ένιωσε ότι προσπαθούσε να μου αποσπάσει ομολογία με τι ερωτήσει του και με έκανε να του λέω πράγματα τα οποία δεν ήθελα και δεν εστερνίζομαι πραγματικά. Για παράδειγμα, με πίεζε να δικαιολογηθώ για το γεγονός ότι έκανα μόνο μια ολοκληρωμένη σχέση στη ζωή μου, έπρεπε να απολογηθεί ότι μόνο μια φορά είχε έχει Ή ότι δεν έκανα οικογένεια ακόμη, λέγοντα του ότι η αιτία το οτι η αιτια ειναι το ότι αφοσιώθηκα στα επαγγελματικά Δηλαδή τη έκανε ανάκριση, γιατί να είσαι 35, γιατί το λέει μετά την ηλικία τη, γιατί να είσαι 35 και να έχει κάνει μια ολοκληρωμένη σχέση μόνο, γιατί δεν έκανε παραπάνω, γιατί δεν έκανε οικογένεια. Καθ' όλη τη διάρκεια του ραντεβού ένιωθα λίγη, μικρή και ανήκαν μπροστά του. Ενώ είμαι ένας άνθρωπος που θεωρώ πως έχω πετύχει πολλά. He got into you. Μπήκε κάτω από το πετσί σου. Σε κατέλαβε ψυχολογικά ο άνθρωπος αυτός. Καθώς μιλούσαμε ένιωσα στοιχεία μισογυνισμού στα λεγόμενά του και άρχισα να εκνευρίζουμε. Εκνευρισμός, πάλι μια κόκκινη σημαία. Μία ένδειξη ότι κάτι πάει he. Όταν βγαίνουμε σε ένα ραντεβού και κνευριζόμαστε με τον άλλον, Ακόμη και αν δεν καταλαβαίνουμε γιατί, ενώ εδώ εσύ δείχνεις ξεκάθαρο ότι καταλαβαίνεις γιατί, από αυτόν τον τρόπο που περιγράφεις το πώς λειτουργούσε αυτός ο άνθρωπος, ακόμη και δεν καταλαβαίνουμε γιατί μας εκνευρίζει κάποιο. αν κάποιο μας εκνευρίζει, στο πρώτο ραντεβού είναι ένδειξη ότι δεν πρέπει να πάμε σε δεύτερο. Μου είπε για παράδειγμα ότι οι άνδρες όσο προχωρούν επαγγελματικά μπορούν να βρουν μικρότερες κοπέλες ηλικιακά, γι' αυτό και μένα με περνά 7 χρόνια. Θέλω να σου πω ότι αυτό ένιωθε μειονεκτικά που είναι 7 χρόνια μεγαλύτερο από σένα, ένιωθε μειονεκτικά για την ηλικία του και το προέβαλε πάνω σου. Ότι και καλά, εγώ είμαι άντρα και είμαι και επιτυχημένο επαγγελματικά, άρα εγώ δικαιούμαι να πάρω μια νεότερη όπω είσαι εσύ. Μου είπε ότι αυτό δεν ισχύει με τι γυναίκε, αφού οι γυναίκε δεν μπορούν να βρουν μικρότερο άντρα, γι' αυτό και όσε επικεντρωθούν στα επαγγελματικά μετά δεν βρίσκουν άντρα. Απαναγία μου, έπρεπε να βγει ραντεβού με την Κυριακή Πανταζή, την κόρη μου συγκεκριμένο. Έπρεπε να βγει. Θα, θα σηκωνόταν <laughs> στη μέση τη συζήτηση, θα τον. Ε, θα, θα του την έλεγε κανονικότερα και τον άφηνε εκεί πέρα. Συνέχισε λέγοντας ότι οι γυναίκες έχουν ημερομηνία λήξης δεν μπορούν να προχωρήσουν πολύ επαγγελματικά λόγω του φυσικού τους προορισμού να γίνουν μητέρες και να κάνουν οικογένεια σε αντίθεση με τους άντρες. Μου διευκρίνησε ότι δεν αναφέρεται σε μένα, όχι. Είχε μία γυναίκα απέναντί του, είχε μία γυναίκα την οποία προηγουμένω τη ρώτησε γιατί έφτασε 35 και έκανε μόνο μία ολοκληρωμένη σχέση, γιατί έφτασε 35 και δεν έκανε οικογένεια, και μετά είπε ότι οι γυναίκε έχουν ημερομηνία λήξη και ο προορισμό του είναι και διευκρίνησε ότι δεν εννοεί εσένα. Να ξέρετε, όταν έχει ανάγκη κάποιο να διευκρινίσει κάτι, συνήθω είναι επειδή συμβαίνει αυτό που διευκρινίζει και καλά, ότι δεν συμβαίνει. Έπειτα με ρώτησε τι χόμπι έχω και όταν του ανέφερα ότι μου αρέσει η επαφή με τη φύση, το περπάτημα στη φύση, τα ίδια χόμπι έχουμε. Μου είπε τι κάνει τι υπόλοιπε ώρε, Βλέπει τον τοίχο. Αγενέστατο. Αυτό μου απαρίθμησε μια πληθώρα από δραστηριότητε που ασχολείται, μεταξύ άλλων, τη διαβάζει φιλοσοφία και με ρώτησε να διαβάζω κι εγώ. Ήταν και πολύ διαβασμένο αυτό με τη φιλοσοφία μου. Είχε τύχει και εμένα με έναν Καρανάρκησο που διάβαζε φιλοσοφία και καλά, άσχετο που δεν καταλάβαινε τίποτα. Και άκουγε αυτά που ήθελε να ακούσει από αυτά που έλεγαν οι φιλόσοφοι. Γενικά, εγώ κόμπλαρα μαζί του γιατί έδειχνε να είναι ένα άνδρα. Ε, να είναι ένα τύπο με γεμάτο πρόγραμμα και να έχει πολλέ δραστηριότητε. Και ίσω ο τρόπο του να με έκανε να νιώσω άχρηστη. Ο τρόπο του σε έκανε να νιώσει άχρηστη. Γιατί αν ήταν ένα άνθρωπο με γεμάτο πρόγραμμα και πολλέ δραστηριότητε και ικανοποιημένο από τον εαυτό του και ολοκληρωμένη προσωπικότητα, δεν θα είχε ανάγκη να μειώσει κανέναν. Και ειδικά την κοπέλα που είχε απέναντί του. Α το πρώτο ραντεβού σε μειώνει έτσι, τι θα σου κάνει μετά αν τον, έπ, τον έπαιρνε. Με καρκίνο θα καταντούσε. Με κάνει ένα αυτοάνωσο, δεν ξέρω. Έπειτα μου ανέφερε ότι είναι εξαιρετικά πολύ άσχολο άνθρωπο και αν προχωρήσουμε θα πρέπει να το αποδεκτώ αυτό. Θέλοντα να μου πει ότι δεν θα έχει πολύ χρόνο από μένα, ξεκαθάρισε από την αρχή ότι εσύ θα νιώθει ευγνώμων που καταδέχτηκε να είναι μαζί σου ένα τύπο 7 χρόνια μεγαλύτερό σου, μισογίνη, αυταρχικό, κομπλεξικό, αλαζόνα αγενέστατο και να νιώθει και ευχαριστημένη και να λε τι τυχερή που είμαι, βρήκα τον άντρα των ονείρων μου. Στη συζήτηση του είπα πολλέ φορέ ότι φαίνεται ότι είμαι άχρηστη, λάθο μου, και εκείνο με απαντούσε ότι εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Εννοούσε, εσύ το είπε, άρα εσύ είσαι. Κοίταξε, για να αρχίσει να το τα λε αυτά στη συζήτηση, φαίνεται ότι έχει θέμα με χαμηλή αυτοεκτίμηση, έχει θέμα με συνεξαρτητικό δεσμό, και πρέπει να το κοιτάξει. Γι' αυτό σου λέω να κάνει ψυχοθεραπεία κατευθείαν. Γιατί ένα συνεξαρτόμενο θα βγει ραντεβού με έναν τέτοιον καρανάρκησο και του τα λέει όλα αυτά, θα αρχίσει να νιώθει μειονεκτικά και θα μπει στον τρόπο σκέψη του δυνάστη, του κακοποιητή, του, ψυχικά, του ψυχικού κακοποιητή που έχει απέναντί. Το οποίο μπορεί μετά να γίνει και με άλλου τρόπου κακοποιητή, αλλά και μόνο ψυχικά κακοποιητή, να είναι κάποιο αρκεί για να μα τρελάνει και να μα αρρωστήσει και να μα καταστρέψει τη ζωή μα. Από τα πρώτα λεπτά του είπα ότι δεν φαίνεται να ταιριάζουμε. Και αυτός μου απαντούσε ότι δεν χρειάζεται να ταιριάζει τον background μας. Βέβαια, αυτός μόνο background κοιτάζει. Τι σπουδέ έχει κάνει ο καθένας και τι δουλειά κάνει. Με πίεζε να παραδεκτώ ότι λόγω του ότι δεν βγήκα ποτέ εκτός Ελλάδος για να σπουδάσω, να ζήσω ένα εργαστό, ήταν λάθος μου που έμεινα στην Ελλάδα. Πράγμα που έκανα Δηλαδή δεν συμφώνησε μαζί του, ήταν λάθο σου που δεν πήγε στο εξωτερικό, αν και δεν συμφωνώ. Συγγνώμη, αν κάποιο μπορεί να κάνει την καριέρα που θέλει στον τόπο του, γιατί να βγει στο εξωτερικό. Και η Ελλάδα είναι μια τεράστια χώρα. Πολύ... Ενώ σε σχέση με την Κύπρο, γιατί εγώ μετράω με κυπριακά μεγέθη, είναι μια τεράστια. Μπορεί να είσαι στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να είσαι στην Αθήνα, μπορεί να είσαι στην Πάτρα, μπορεί να είσαι στην Αλεξάνδρου, μπορεί να είσαι παντού. Είναι πολύ μεγάλη η έκταση Ελλάδα. Και υπάρχουν ένα σωρό πανεπιστήμια, ένα σωρό επιχειρήσει. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι πρέπει να πάμε στο εξωτερικό, αν μα βγαίνει να κάνουμε αυτά που θέλουμε εκεί που είμαστε στον τόπο μα. Όλα αυτά τα στερεότυπα, όποιο πάει στο εξωτερικό είναι μοντέρνο και όποιο μείνει πίσω δεν είναι. Στη συνέχεια μου έκανε ερωτήσει όπω είσαι χαρούμενη, είσαι ευτυχισμένη. Τι ερωτήσει είναι αυτέ. Ξέρεις, γιατί έψαχνε να βρει μια κοπέλα που να είναι drama free. Αυτό που γράφουν και στα προφίλ γνωριμιών στα διάφορα sites που λένε no drama. Δε, θέλω γυναίκες που να μην έχουν δράμα. Και τι εννοούν, θέλουν γυναίκες που να είναι κουκλίτσες, πλαστικές και ψεύτικες και να μην εκφράζουν καθόλου συναισθήματα. δεν μπορούν αυτοί οι τύποι να διαχειριστούν συναισθήματα. Τα δικά τους δεν μπορούν να διαχειριστούν. Πόσο μάλλον τις συντρόφου τους. Ή τη πιθανή συντρόφου του. Του είπα ότι είμαι ευτυχισμένη όταν τα άτομα που αγαπώ είναι ευτυχισμένα. Μου απάντησε ότι θα πρέπει να το κοιτάξω αυτό. Θα συμφωνήσω μαζί του αυτό εδώ πέρα. Είναι το μόνο σημείο που θα συμφωνήσω μαζί του ότι αν είσαι ευτυχισμένη, όταν τα άτομα. Τα αν, αν το να είσαι ευτυχισμένη εξαρτάται μόνο από το αν οι άνθρωποι που αγαπά είναι ευτυχισμένοι, αυτό δείχνει συνεξάρτηση. Και δείχνει και ετεροπροσδιορισμό. Ότι προσδιορίζεσαι από τη συνθήκη που είναι η άλλη. Εννοείται ότι μας ενδιαφέρει οι άνθρωποι που αγαπάμε να είναι καλά. Χαιρόμαστε όταν οι άνθρωποι που αγαπάμε είναι καλά. Αλλά το να είμαστε ευτυχισμένοι ή όχι, το να έχουμε βρει το σκοπό μας στη ζωή ή όχι, έχει να κάνει με τη σχέση μας με τον εαυτό μας και πώς νιώθουμε εμείς, όχι το πώς νιώθουν οι άλλοι. Τώρα να δούμε όμως αυτός που σου είπε ότι θα πρέπει να το κοιτάξεις αν έχει βρει πραγματικά την ευτυχία. Εκείνος μου είπε ότι βρίσκει την ευτυχία μέσα από τα ταξίδια, και εγώ του είπα ότι για μένα η ευτυχία έρχεται μέσα από τη διασύνδεση με άλλους ανθρώπους. Η δεύτερη σου απάντηση μου αρέσει καλύτερα. Ότι η ευτυχία έρχεται μέσα από βαθιές συνδέσεις με νόημα και συμφωνώ. Επέμενε πάρα πολύ να μάθει αν είμαι ευτυχισμένη και εγώ μετά από πίεση του απάντησα όχι. εννοείται ότι έγινε δυστυχισμένη εκείνη την ώρα σε εκείνο το εχθρικό περιβάλλον, το ανακριτικό. Μου είπε εδώ είναι που τα μαλλιά μου σηκώθηκαν πάνω. Μου είπε ότι ο στόχος του ανθρώπου είναι η αναπαραγωγή. Η χρήση της λέξης αυτής μου φάνηκε παράξενη. Γιατί όχι οικογένεια. Γιατί μόνο η αναπαραγωγή τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει ένας απόγονος. Οι δύο απόγονοι. Και κατά προτίμηση άνδρες. Όταν προσπάθησα να αντιδράσω στα λεγόμενά του, ύψωσα λίγο τον τόνο της φωνής μου και τότε αυτός εκνευρίστηκε και μου μίλησε σαν να ήταν στην τάξη και έκανε μάθημα και έβαζε σε τάξη τους μαθητές. Μάλιστα. Η όλη συνάντηση διήρκησε δυόμιση ώρες. Πώς τον άντεξε κόρη δυόμιση ώρες. Εγώ κάτι τέτοιο τους ξεπετάω στη μισή ώρα. Στη μισή ώρα λέω Λάκη και εγώ θέλουμε να φύγουμε δεν μας αρέσει το κλίμα και φεύγουμε. Σηκώθηκε να πάει στη τουαλέτα και όταν επέστρεψε, εγώ είχα ήδη πληρώσει γιατί ήθελα πραγματικά να φύγουμε χωρί να το καθυστερούμε. Δεν ενοχλήθηκε που πλήρωσε. Mm. Συνήθω αυτή η πατριαρχική τύπη, αυτή η μισογίνη δεν σε ενοχλούνται να πληρώσει η γυναίκα. ή δεν ξέρω, αν είσαι οικονομικά εύπορη, μπορεί να ήταν και αυτό ένα λόγο που να ήθελε να είναι μαζί σου, α? Φεύγοντα πηγαίνοντα προ τα αυτοκίνητά μα χωρί να το ρωτήσω, μου είπε ότι εκείνο έχει την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει όποιο αυτοκίνητο θέλει, π.χ. Porsche, Ferrari, αλλά δεν το κάνει γιατί δεν τον ενδιαφέρουν αυτά. Άρα, άρα, ήδη ότι πλήρωσε και σου λέει: Έχω και εγώ λεφτά. Τότε από περιέργεια γύρισα να δω το αυτοκίνητό του και το είδα παρκαρι... να είναι σταθμευμένο σχεδόν όλο πάνω στο πεζοδρόμιο, σε χώρο που απαγορευόταν η... 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 η στάθμευση, φράζοντας τη διέλευση σε πεζούς. Και του είπα ειρωνικά, ήμουν εκνευρισμένη από την όλη έκβαση της συζήτησης, ότι είσαι πολύ ευσυνείδητος. Διότι το βρήκα πολύ αντίθετο με τις αρχές ενός ανθρώπου, όπως παρουσίαζε τον εαυτό του προηγουμένω. Μάλιστα. Με ξαναρώτησε τι είπα. Δεν πίστευε στα αυτιά του όταν το άκουσε αυτό. Τόλμησε να με αμφισβητήσει, τόλμησε να με ειρωνευτεί, γίνεο. Τότε κατάλαβα ότι αυτό ενοχλήθηκε και με κοίταξε αγριεμένα, μάλιστα. Μάλιστα. Αλλά εσύ δεν ξέρει αν, 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 ήταν αυτό ναρκιστό ή αν δεν το χειριστήκε εσύ καλά. και μου είπε να το λήξουμε πολιτισμένα. Ήταν έτοιμο να σε δείρει προφανώ, γι' αυτό είπε να το λήξετε πολιτισμένα. Η συνάντηση μαζί του μετάραξε και για ημέρε μου χαλούσε τη διάθεση. Ένιωσε ότι δεν χειρίστηκα σωστά την όλη συνάντηση, δεν είχα καθόλου έλεγχο, δεν έδειξα τον πραγματικό μου εαυτό και ένιωθα ενοχέ. Ενοχέ απέναντι στον εαυτό σου έπρεπε να νιώθει, όχι ενοχέ απέναντι σε αυτόν. Λοιπόν, εδώ είναι που μου σηκώνονται εντελώ τα, τα, οι τρίχε στον αέρα. Μετά από παρένεση το γονιό μου, εγώ δεν ήμουν σίγουρη αν ήθελα. Δηλαδή, οι γονεί σου ήξερα για αυτή τη συνάντηση. Άκουσαν όλη αυτή την απρεπέστατη, αγενέστατη, κακοποιητικότητα τη συμπεριφορά και σε παρένεσαν να του στείλει μήνυμα. Μετά από παρένεση το γονιό μου, εγώ δεν ήμουν σίγουρη αν ήθελα, του έστειλα ένα μήνυμα δύο ημέρες μετά. Χρειάζεσαι επιγόντως οξία ψυχοθεραπεία. ASAP. As soon as possible. Του έστειλε ένα μήνυμα δύο ημέρες μετά και εκείνος μου απάντησε πολύ ψυχρά και διάφορα, οπότε δεν ξαναεπικοινώνησα μαζί του. Τον παρακαλάμε και όλα στο μαλάκα μετά. Έλεο με αυτού του γονεί που θέλουν να παντρέψουν τι κόρε του με του καλού γαμπρού. Έλεο! Προτιμ, προτιμ, προτιμώ να μείνει η κόρη μου ελεύθερη για όλη τη τη ζωή παρά να είμαι τέτοιο μαλάκα. Έλεο! Με ένα τέτοιο κομπλεξικό που έβγαλε όλο το κόμπλεξ, το κόμπλεξ του επάνω σου. Και εσύ προφανώ είσαι ψυχικά και συναισθηματικά ευάλωτη και επηρεάστηκε. Ψυχοθεραπεία! Οξία! Άμεσα! Όμω με κατακλείζουν σκέψει ότι φταίω εγώ που ήμουν αγενή μαζί του και τον ειρωνεύτηκα. Φαντάζομαι θα σου το είπαν και οι σου αυτό. Δεν είναι ποτέ δυνατό αυτόν τον καλό, τον γαμπρό να τον ηρωνευτεί. Νιώθω χαζή με τον τρόπο που χειρίστηκα το ραντεβού και τι εντυπώσει που του έδωσα. Αγάπη μου, σε τέτοιου μαλάκε είναι πολύ καλή ιδέα να δίνουμε κακέ εντυπώσει και είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να μη σε θέλει ένα τέτοιο τύπο. Είναι ευτύχημα να μη σε επιλέξει αυτό. Ευτύχημα. Γιατί εσύ με τι τάσει συνεξάρτηση που έχει, ήσουν ικανή να τον παντρευτεί. Κοίταξε αυτόν τον. Να κατ' ονόμαστε. Πόσο εύκολο είναι τελικά να καταλάβει τον άλλο από το, τρο... από το πρώτο ραντεβού, άμα είναι τόσο έκδηλα ναρκιστικό τύπο. Πολύ εύκολο, πάρα πολύ εύκολο. Αν όμως έχεις και εσύ τάσεις συνεξάρτησης, δύσκολο. Μήπως το άλλο πρόσωπο έχει ευθύνη να σε κάνει να νιώσεις άνετα σε ένα ραντεβού. Κανένας δεν έχει ευθύνη να κάνει κανέναν να νιώσει άνετα σε ένα ραντεβού. Πάμε σε ένα ραντεβού είμαστε ο εαυτό μα και αν αυτό που είμαστε κάνει τον άλλο να νιώθει άνετα και νιώθουμε και εμεί άνετα, προχωρούμε. Αν αυτό που είμαστε δεν κάνει, να τον, δεν κάνει τον άλλο να νιώσει άνετα, δεν προχωρούμε. Αν αυτό που είναι ο άλλο δεν μα κάνει εμά να νιώσουμε άνετα, δεν προχωρούμε. Βλέπουμε και τι επίδραση έχει συναισθηματική πάνω μας η παρουσία του άλλου προσώπου. Γιατί ενώ ήθελα να φύγω από τα πρώτα λεπτά και του έλεγα ότι φαίνεται ότι δεν ταιριάζουμε, τώρα τον σκέφτομαι. Τώρα τον σκέφτεσαι επειδή σου την έχουν πει οι γονεί σου. Τώρα τον σκέφτεται το σκέφτεσαι, σκέφτεσαι ίσω επειδή σου έχουν πει σε 35 χρονών και που θα βρει τέτοιο κελεπούρι κλπ. Και λοιπά και λοιπά. αυτό το βίντεο στη μάνα σου και πέστε ότι εγώ ήθελα κλαπετρίδο ψυχολόγο, είμαι πάρα πολύ ενοχλημένη μαζί τη. Πάρα πολύ ενοχλημένη μαζί τη και να τη πω, αν πραγματικά αγαπάει το παιδί τη, να σταματήσει να τη δίνει συμβουλέ να κάνει καλή εντύπωση σε τέτοιους επέσχυντους τύπους. Αν αγαπάμε τις κόρες μας, θέλουμε να είναι οι κόρες μας καλά, όχι να είναι παντρεμένες, άντρα να είναι και ό,τι να είναι, ή άντρα με καλή δουλειά και ό,τι να είναι, ή άντρα που θέλει να παντρευτεί την κόρη μας και ό,τι να είναι. Πόσο θα πρέπει να λαμβάνει με υπόψη τον κατήστηκτη μας? Πάρα πολύ. Πρέπει να λαμβάνεις φουλ υπόψη τον κατήστηκτη σου. Πολύ περισσότερο από τη μάνα σου και από τον πατέρα σου. Απολογούμε να σα κούρασα. Δεν με κούρασε, με έκανε εξαλή. Σα ευχαριστώ για το χρόνο σα. Θέλω ω ιστερόγραφο να σα πω ότι παρατήρησε ότι συγκεκριμένο άνθρωπο έχει πολύ ισχυρού δεσμού με τη μητέρα του, η οποία μου φάνηκε εξαιρετικά δυναμική και ίσω ίσως ισχυρογνώμονο χαρακτήρα. Αν θα έπαιρνε και μία πεθερά πακέτο, θα σε έστελνα στην κόλαση και δύο. Στο νοσοκομείο, στο νεκροτομείο. Έλεο! Ε, το, το, πιο σοβαρό μου πρόβλημα όμω σε μένα είναι οι γονεί σου. Οι οποίοι άκουσαν όλα αυτά τα πράγματα και σου είπαν ότι δεν έπρεπε να τον ηρωνευτεί και δεν έπρεπε να το μειώσει, ίσως να το να εσύ, και έπρεπε να δώσει μια ευκαιρία σε αυτό το κελεπούρι. Ειλικρινά σα μιλώ. Έχω κόρη. Η κόρη μου είναι 23 ετών. Και τη το έχω πει επανειλημμένο ότι προτιμώ να μείνει ελεύθερη παρά να παντρευτεί Οποιονδήποτε μαλάκα για να είσαι παντρεμένη. Είναι ετεροφιλοφιλικό μου, γι' αυτό μιλάω για άντρα. Και λέει ότι θα ήθελε να παντρευτεί. Τη λέω: Εγώ προσωπικά δεν προσδοκώ να παντρευτεί. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να είσαι καλά. Εγώ προσωπικά δεν προσδοκώ να κάνει οικογένεια. Αν κάνει με την όρεξή σου και κάτω από καλέ ηθίκε, δεν θα σου πω όχι. Αλλά δεν προσδοκώ τίποτα. Θέλω το παιδί μου να είναι καλά. Και όταν το παιδί μου έρχεται και μου μιλάει για την προσωπική του ζωή, οι συμβουλές που τις δίνω έχουν να κάνουν με το πώς είσαι, πώς νιώθεις, τι είναι καλύτερο για σένα. Γιατί το παιδί μου με ενδιαφέρει και το παιδί μου έχει αξία, είτε είναι παντρεμένο, είτε είναι ελεύθερο, είτε έχει παιδιά, είτε δεν έχει παιδιά, είτε είναι αδύνατο, είτε είναι παχουλό, είτε οτιδήποτε. Ξέρω, έγινα έξαλλη. Εξαλή. Θα μου πείτε γιατί έγινε εξαλή. Έλα μου. Έλα μου. Θα σας πω γιατί έγινε εξαλή. Γίνε εξαλή γιατί με ενοχλεί πάρα πολύ η ψυχική κακοποίηση. Με ενοχλεί πάρα πολύ η επιβολή άνδρα προς γυναίκα. Να επιβάλλεται ο άνδρας στη γυναίκα. Να τη υποβάλλει μισογενιστικές απόψεις για τον εαυτό της. Να την μειώνει ως άνθρωπο και ως ύπαρξη και να βγαίνει και από πάνω μετά. Με ενοχλεί πάρα πολύ. Βρε, σας είπα ότι είχα κάνει προφίλ και για κάποιους μήνες ασχολούμουν όχι συνέχεια, on and off. Σε κάποια φάση είχα μιλήσει με έναν τύπο, ο οποίος α, φαινόταν έξυπνος, δεν πήγα, δεν, μόνο στο τηλέφωνο μιλήσαμε. Δεν, δεν, βγήκα. Του είπα, δεν ταιριάζουμε και δεν βγήκαμε για ραντεβού. Ο οποίο ήταν κοντά στην ηλικία μου, διαζευμένο, με καλή δουλειά, παρόμοια δουλειά με αυτόν τον τύπο, την ίδια δουλειά με αυτόν τον τύπο που έχει και εσύ, που βγήκε και εσύ. Και ήταν χωρισμένο. Και του λέω, Γιατί χώρισε. Και μου λέει, Ξέρει, εγώ είχα παράπονα από τη γυναίκα μου. Του λέω, Τι παράπονα έχει από τη γυναίκα σου. Μου λέει, Τη γυναίκα μου όταν τη γνώρισε ήταν πολύ αδύνατη. Και μετά πάχυνε, μου λέει. Και αυτό ήταν απαράδεκτο. Του λέω, ξέρει ότι έχουμε παχιά. Μου λέει, ναι, αλλά εσύ είσαι παχιά που σε γνωρίζω τώρα. Και εσύ μου λέει, είσαι η θέκλα πετρίδου. Του λέω, τι. 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 Τι εννοεί, του λέω. Τι εννοεί. Τι εννοεί, του λέω. Χώρισε τη γυναίκα σου επειδή έβαλε κιλά. Πόσο χονδροφοβισμό έχεις. Και δεύτερον, εγώ επειδή είμαι η θέκλα πετρίδου, δεν πειράζει που είμαι παχιά. Γιατί αυτό σημαίνει ότι εσένα δεν σε αρέσουν οι παχουλές. Αλλά σε αρέσει το γεγονός ότι εγώ είμαι ένα πρόσωπο αρκετά γνωστό. Ένα πρόσωπο το οποίο με τη φήμη της θα σου προσδώσει κύρος. Άρα θα κάνεις την, την παραχώρηση να είμαι παχιά. Ασυχτή μαλάκα, ε sorry. Είναι YouTube μπορώ να βρίσω Ε, sorry, ας Του είπα όχι, δεν πρόκειται να βγω μαζί σου Και έγινε έξαλλη, όπως έγινε έξαλλη με αυτόν εδώ Είσαι μισογίνη του λέω εσύ και άρχισε και μετά να μου λέει ότι η γυναίκα του είχε κάτι φίλε και οι φίλε τη την κούρδιζαν να σηκώσει μανιέρα. Και η μανιέρα ήταν ότι έβαλε η γυναίκα 10 κιλά και δεν τα έχανε. Αυτή ήταν η μανιέρα. Και του λέω: Πόσα κιλά ήταν η γυναίκα σου, ρε. Ε, μου λέει, όταν την πήρα, μου λέει ήταν 55, έγινε 70 όταν την χώρισα. Του λέω, ξέρει ότι εγώ είμαι 95. Ναι, μου λέει, αλλά εσύ θα κλαπέ τρίτο. Ε, ασύχτηρ. Ε, σόρι. Όχι μαζί μου. Αν σημαίνει αυτό που. Κύριε, λέει, σο, θυμώνω. Και χαίρομαι πολύ που θυμώνω, γιατί σημαίνει ότι πλέον δεν είμαι συνεξαρτώμενη. Τον καιρό που ήμουν συνεξαρτώμενη, θα κάθομαι και θα τα hafta αυτέ τι μαλακίε. Θα ρωτούμουν μετά γιατί ενοχλήθηκα, Μήπω έχω κόμπλεξ και ενοχλήθηκα, Μήπω έχω χαμηλή αυτοεκτίμηση που είμαι παχιά και ενοχλήθηκα, Μήπω το ένα, μήπω το άλλο. Όχι, ήταν άρκησο. Και σε ρωτούσε αυτό, εσύ είσαι 35 και γιατί έκανε μόνο μία σχέση, Γιατί δεν το ρώτησε και εσύ για του, Γιατί ρωτούσε όλα εσένα. Δηλαδή αυτό ήταν σίγουρο ότι είναι ο τέλειο υποψήφιο, ο τέλειο γαμπρό και έπρεπε σένα να σε περάσει από ιερά εξένταση προκειμένου να δει αν κάνει για τα κριτήρια αυτού του τέλειου άντρα. Να πάει όπου θέλει και να μα αφήσει ζυγού. Και είναι κρίμα αυτή που θα πάρει. Πραγματικά είναι κρίμα. Σα λέω την ιστορία για την αλήθεια, κοπέλα. Λυπήθηκα πάρα πολύ τη γυναίκα που τον πήρε μετά. Και διαβάζω κάτι βλακίε στα σχόλια. με χωρισε ο πρώην Μονάρκη, και τώρα είναι με άλλη. με την άλλη φαίνεται ότι περνάει καλά. Και μόνο μαζί μου δεν περνούσε καλά. Και γιατί άλλη είναι τυχερή που τον είσαι. Λοιπόν, μου πρέπει να τη λυπάσαι την άλλη. Τέλο πάντων, οξία ψυχοθεραπεία, φιλενάδα. Ο ναρκισισμό και ειδικά ο μεγαλομανή ναρκισισμό που έχει αυτό ο τύπο. Φαίνονται από το πρώτο ραντεβού και πρέπει να εμπιστευόμαστε τον κάτι instinct μας και επίσης δεν πρέπει να ρωτάμε τους γονείς μας για το τι κάνουμε με τα ραντεβού μας. Seriously τώρα, σοβαρά όμως. Ω και η κόρη μου εμένα δεν με ρωτάει. Μπορεί να μου πει κάτι εκ των υστέρων. Μπορεί να μου πει: Ξέρει τότε, έγινε το τάδε πράγμα και το συζητήσουμε. Αλλά δεν με ρωτάει την ώρα που γίνονται. Και καλά κάνει. Που είμαι ψυχολόγο κιόλα. Λοιπόν, εδώ θέλω να πω ότι μία φίλη μου έχει γράψει το εξή ερώτημα πατριαρχία και συνεξάρτηση. Λέει, το τελευταίο διάστημα έχω διαβάσει αρκετά πράγματα για την πατριαρχία και θεωρώ πως σε μια γυναίκα με συνεξαρτητικά στοιχεία όπως εγώ, λέγεται τον εαυτό της η κοπέλα, είναι ένας θανατηφόρος εντός αγωγικών συνδυασμό, σε σημείο μάλιστα που θεωρώ πως η ίδια η Πατριαρχία συμβάλλει από μόνη της στην έξαρση της συνεξάρτησης. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ κάποια στιγμή να άκουγα τις απόψει σα περί αυτού και παίρνω την ευκαιρία με αυτό το βίντεο να απαντήσω στην κοπέλα πως ναι η πατριαρχία και όταν λέμε πατριαρχία δεν εννοούμε μόνο το σύστημα με το οποίο λειτουργεί η κοινωνία που δεν είναι αμυγός πατριαρχικό αλλά εξακολουθεί να έχει πολλά πατριαρχικά στοιχεία να υπάρχει κενό Στι στις αμοιβέ μεταξύ ανθρώπων που εργάζονται στον ίδιο χώρο λόγω φύλου ή να υπάρχει μεγαλύτερη εκπροσώπηση ανδρών αντί γυναικών σε θέσεις εξουσίας, σε ηγετικέ θέσεις κλπ. κλπ. Οι πατριαρχικές αντιλήψεις ότι οι άνδρες είναι ανώτεροι από τις γυναίκες. Οι πατριαρχικές αντιλήψεις, για παράδειγμα, που είπε αυτός ο Μάλαξ. Να σας διαβάσω ποιες είναι οι πατριαρχικές αντιλήψεις που έχει πει αυτός. Θα σα διαβάσω μία προ μία τι πατριαρχικέ αντιλήψει. Αυτέ οι πατριαρχικέ αντιλήψει, όταν τι πιστεύει κάποιο, είτε άνδρα είναι είτε γυναίκα, τότε αυτό συμβάλλει στην έξαρση της συνεξάρτησης η οποία παρατηρείται σε αρκετέ γυναίκε. Υπάρχουν και άνδρε που βιώνουν συνεξάρτηση. Όμω, πιο συχνά η συνεξάρτηση παρατηρείται στι γυναίκε. Λοιπόν, πατριαρχικά στερεότυπα. Με πίεζε να δικαιολογηθώ για το ότι έκανα μόνο μια ολοκληρωμένη σχέση στη ζωή μου. Γιατί έκανες μόνο μια ολοκληρωμένη σχέση στη ζωή σου. Αυτή είναι μια ερώτηση η οποία εφορείται, χαρακτηρίζεται από πατριαρχικά στερεότυπα. Το οποίο μπορεί να σημαίνει ότι μια γυναίκα λέει ψέματα ότι έκανε μόνο μια σχέση στη ζωή τη ή ότι μια γυναίκα είναι προβληματική αν έχει κάνει μόνο μια σχέση στη ζωή τη. Μου είπε για παράδειγμα ότι οι άντρε όσο προχωρούν επαγγελματικά μπορούν να βρουν μικρότερε κοπέλε ηλικιακά, γι' αυτό και εμένα με περνά 7 χρόνια. Αυτό επίση είναι ένα στερεότυπο πατριαρχικό το οποίο είναι σεξιστικό. Μου είπε ότι αυτό δεν ισχύει με τι γυναίκε, αφού οι γυναίκε δεν μπορούν να βρουν μικρότερο άντρα, γι' αυτό και όσε επικεντρωθούν στα επαγγελματικά μετά δεν βρίσκουν άντρα. Άλλο ένα πατριαρχικό στερεότυπο. Ότι οι γυναίκε δεν μπορούν να βρουν μικρότερο άντρα. Είναι που δεν έχει υπόψη του πόσε γυναίκε, άμα θέλουν, βρίσκουν μικρότερο άντρα. Συνέχισε λέγοντα ότι οι γυναίκε έχουν ημερομηνία λήξη. Το να πιστεύει ένα άνδρα πω τι γυναίκε έχουν ημερομηνία λήξη είναι ένα πατριαρχικό στερεότυπο. Οι γυναίκες δεν μπορούν να προχωρήσουν πολύ επαγγελματικά λόγω του φυσικού τους προορισμού να γίνουν μητέρες και να κάνουν οικογένεια σε αντίθεση με τους άνδρες. Άλλο ένα πατριαρχικό στερεότυπο. Όταν του είπες ότι το χόμπι σου είναι η επαφή με τη φύση, σου απάντησε τι κάνεις τις υπόλοιπε ώρες. Βλέπεις τον τοίχο. Άλλη μια έκφραση που δείχνει ότι έχει κάποια στερεότυπα μέσα στο μυαλό του, ότι μια γυναίκα... Δεν μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα αν δεν κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Ή ότι οι γυναίκες που είναι στο σπίτι βλέπουν τον τοίχο. Και δεν μπορούν να είναι δημιουργικές με άλλους τρόπους. Ή οι γυναίκες που δεν έχουν αυτά τα fancy hobbies. Αυτά τα έτσι πολυτελή hobby που έχει, που έχει αυτός. Ότι κοιτάν τον τοίχο. Μάλιστα. Αυτά. Ναι οι πατριαρχικές αντιλήψεις, τα πατριαρχικά στερεότυπα, η επιβολή των πατριαρχικών αντιλήψεων μέσα σε συναντήσεις ανδρών με γυναικών, ανδρών με γυναίκες, αν οι γυναίκες έχουν τάση συνεξάρτησης, αυτή η έκφραση των πατριαρχικών στερεοτύπων υποβοηθάει στην έξαρση της συνεξάρτησης. Και επίσης το μεγάλωμα των παιδιών εάν οι γονείς που μεγαλώνουν τα παιδιά και η μητέρα και ο πατέρας έχουν τέτοια πατριαρχικά στερεότυπα στο μυαλό τους, τα μεταφέρουν αυτά στα παιδιά τους και τα κορίτσια, εφόσον τα πατριαρχικά στερεότυπα είναι τέτοια που θεωρούν ότι οι άνδρε είναι ανώτεροι από τι γυναίκε και οι άνδρε έχουν διαφορετική αξία και διαφορετικό σκοπό από τι γυναίκε, ναι, αυτά συμβάλλουν στη χαμηλή αυτοεκτίμηση των γυναικών, που η χαμηλή αυτοεκτίμηση είναι ένα βασικό στοιχείο που οδηγεί στη συνεξάρτηση. Αυτά είχα να πω. Συγγνώμη για την ένταση. Πραγματικά συγγνώμη. Στέλνω την αγάπη μου σε όλου. Άνδρε, γυναίκε οποιασδήποτε ηλικία, οποιοδήποτε ερωτικού προσανατολισμού, ανθρώπους οι οποίοι είναι αρκετά ευσυνείδητοι, για να χρησιμοποιήσω τον ωραίο όρο που χρησιμοποίησες, ούτως ώστε να ψυχοψάχνονται, να ψυχοεκπαιδεύονται και να βρίσκονται σε αυτό το κανάλι. Μακριά από τέτοιου τύπους. Και ακούστε τον κάτι instinct σας. Να ακούμε τον κάτι instinct μας. Όσες φορές έχω παραβλέψει τον κάτι instinct μου, το πλήρωσα πανάκριβα. Και αυτά όλα τα πράγματα φαίνονται ναι και από το πρώτο ραντεβού με τον τρόπο που έχω περιγράψει τώρα. Φίλια. Καλό κι άλλο, Τσάι.